Με τη μάσκα είτε αναχείρας είτε φορεμένη, οι πολίτες περιμένουν τη σειρά τους έξω από το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών επί της οδού Αγγελάκη. Ο συνωστισμός είναι υπαρκτός. Η χρήση της μάσκας θα είναι από εδώ και στο εξής υποχρεωτική και στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν τη χρησιμοποίησε κανονικά. Βάσει νόμο όπως διατάσσεται, κανονικά, με σειρά προτεραιότητας, τη μάσκα και όλα κανονικά. Σας προέτρεψε κάποιος να φορέσετε τη μάσκα σας όταν μπείτε μέσα? Παιδιά, ψεκύρωτη. Όπως έχουν βγάλει χαρτί ανακοίνωση, υποχρεωτική μάρκα, κατόπιν ανακοινώσεως από το κράτος ότι σε δημόσιους χώρους, μάρκετ και τα περιφερή χρειάζεται μάσκα. Οι εργαζόμενοι φορούσαν μέσα μάσκα? Ναι, όλοι, άπαντες. Κανονικά με τα ντετόλ, μία μέσα αποστάσεις, όλα κανονικά. Χρειάζεται. Είναι ώρα για να μιλάμε. Εμείς και τα μωρά τα βάζουμε. Ήσασταν πριν στα ΚΕΠ? Στο ΚΕΠ, ναι. Έχει, με μάσκα είναι. Καλά είναι να τηρήσουμε αυτά που λένε. Να προφυλαχτούμε τη φορά με τη μάσκα. Είναι σαν υποχρεωμένη και καλό για την υγεία μας. Ζέστη, ξεζέστη, τη φοράμε και τρέχουμε. Η χρήση της μάσκας είναι πλέον υποχρεωτική για κοινό και προσωπικό σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, στα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, στα ζαχαροπλαστεία, στους φούρνους, στα κρεοπολία, στα ιχθυοπολία, στα καταστήματα λιανικής, στα κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί. Η χρήση της παραμένει προαιρετική σε σκάλες, χώρους λατρείας, ενώ στο χώρο της εστίασης είναι υποχρεωτική μόνο για τους εργαζόμενους. Πολύ καλό, με τόσο συναστισμό είναι πολύ καλό αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Ό,τι μας λένε θα κάνουμε. Δεν... Όπου είναι κόσμος πολύ, και από μόνοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε. Παντού μπαίνετε με μάσκα και σε άλλες? Κοιτάξτε, στα σούπερ μπαίνω και στις δημόσιες υπηρεσίες. Έξω όχι, στον δρόμο όχι, δεν τη φορώ. Είναι και δύσκολο, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη. Πλέον η μάσκα είναι υποχρεωτική και στα καταστήματα. Και στα καταστήματα, ναι, είναι πολύ σωστό. Σε κάθε κλειστό χώρο πρέπει να φοράμε τη μάσκα. Ναι, είναι για σας αποτρεπτικός παράγοντας το να πάτε να μπείτε μέσα σε ένα μαγαζί να ψωνίσετε? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, μα για τον ίδιο μας τον εαυτό, για τις οικογένειές μας, πρέπει να προφυλαχτούμε. Μόνο εκεί που είναι υποχρεωτικό. Σε δημόσιες υπηρεσίες, σε σούπερ μάρκετ. Και γενικά προσπαθώ να αποφεύγω οπουδήποτε υπάρχει συνωστισμός. Προβληματισμένοι με τη χρήση της είναι ορισμένοι πολίτες, καθώς όπως υποστηρίζουν, η εφαρμογή του μέτρου δεν γίνεται καθολικά. Ταυτόχρονα, οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν τη χρήση της ανυπόφορη και για ορισμένους, η υποχρεωτική χρήση της θα δράσει αποτρεπτικά από το να κινηθούν στην αγορά και να ψωνίσουν από τα εμπορικά καταστήματα. Είναι δυνατόν, είναι καλοκαίρι, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι έξω. Δηλαδή, όταν ο ήλιος έρθει από πάνω μας, τι θα κάνουμε? Θα φύγουν όλοι. Ενώ στις καφετέρες και στα εστιατόρια είμαστε χωρίς μάσκα, ας πούμε, ένας πάνω στον άλλον, δεν ξέρω. Παραλογισμός. Καθόλου δεν μου αρέσει. Γιατί από τη μία λέμε ότι πρέπει να τη φοράμε, από την άλλη ακούσε πολλούς γιατρούς που λένε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σαν αναπνευστικό και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Αλλά αφού είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι για σας αποτρεπτικός παράγοντας από το να πάτε να ψωνίσετε κάπου? Ναι, βέβαια. Είναι. Προσπαθώ να το αποφεύγω. Όχι τόσο για το θέμα του συνωστισμού, όσο δεν μου αρέσει η χρήση της. Χάρη να αγοράσετε κάτι, μπορεί να στραφείτε και στην online αγορά, λέω. Παράδειγμα. Ναι, σίγουρα. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, περισσότερο στο online. Είναι λίγο... με ενοχλεί, αλλά και τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει μία φοβία, μία κλειστοφοβία, μαζεμένος ο κόσμος. Δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά. Παιδιά, δυστυχώς δεν πάμε καθόλου καλά. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Ας ελπίσουμε τώρα να περάσει το καλοκαίρι, κουτσά στραβά, να φύγουν οι ξένοι που μας ξαναφέραν πάλι του. Εντός παρενθέσεως τον ιό, να μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος είμαστε πειθαρχημένος. Το πρόστιμο για όσους δεν φορούν τη μάσκα και όπου η χρήση της είναι υποχρεωτική ανέρχεται στα 150 ευρώ. Όπως γνωστοποίησε ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά το διάστημα 1 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27.427 έλεγχοι και καταγράφηκαν 860 παραβάσεις με πρόστιμα ύψους 284.350 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις 270 ημερών συνολικά.